Στα λευκά αντίθηκε και η Αλεξανδρούπολη που δεν έμειναν επηρέαστοι από το καιρικό φαινόμενο Σοφία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη Παρασκευή το χιόνι άρχισε να κάνει την εμφάνισή του στην πρωτεύουσα του Εύρου και τι γύρω περιοχέ, ενώ το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι ξύπνησαν αντικρίζοντα ένα κατάλευκο τοπίο. Οι όμορφε εικόνε από το φάρο, την παραλιακή ζώνη και άλλα σημεία τη πόλη έκαναν πολλού να βγουν έξω, να αποθανατήσουν τι στιγμέ αλλά και να παίξουν χιονοπόλεμο. Η εικόνα και στο κάτασπρο δημοτικό στάδιο Φώτη Κοσμά, ...στο οποίο όπω μπορείτε να δείτε δεν διακρίνεται ίχνο χορταριού καθώ έχει καλυφθεί από χιόνι, με τι όποιε προγραμματισμένε προπονήσει ποδοσφαίρου και στίβου να αναβάλλονται. Πέρα όμω από την ομορφιά, το χιόνι κρύβει και πολλού κινδύνου. Για το λόγο αυτό, ο Δήμο Αλεξανδρούπολη έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην υπάρξουν προβλήματα θέτοντα σε τα μέσα και το δυναμικό που διαθέτει. Αλάτι αποχιονισμού ήταν διαθέσιμο σε συσκευασίε στην είσοδο τη Δημαρχία καθώ και στο Πολυκαιονικό Κέντρο. Όταν τα αποθέματα εξαντλήθηκαν, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε του Δημότε ότι όσοι χρειάζονται αλάτι για την κάλυψη οικιακών αναγκών μπορούν να προμηθευτούν από τι αποθήκε άλατο του Δήμου Αλεξανδρούπολη που βρίσκονται στο τέρμα τη οδού Ρόδου αποθήκε πρώην ΚΙΔΕΠ. Μηχανήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολη συγκεντρώνουν αλάτι έτσι ώστε να το ρίξουν στου δρόμου τη πόλη. Ακόμη θερμενόμενε αίθουσε είναι διαθέσιμε για του πολίτε στο ΑΚΠ και το Δημαρχείο Αλεξανδρούπολη, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, καθώ και στο ΚΑΠΗ Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σαμοθράκη. Από τα μεσάνυχτα χιονίζει και έχει συσσωρευτεί πολύ χιόνι κυρίω σε χώρα, αλόνια, καμαριώτισα ω και παλιά πολύ. Έχει χιονίσει και σε ολόκληρη τη βόρεια πλευρά του νησιού αλλά χωρί τα προβλήματα των περιοχών που προαναφέρθηκαν. Επτά μηχανήματα χιονισμού βρίσκονται στο πεδίο αλλά η έλλειψη ορατότητα καθώ και η διαρκή συσσόρευση δημιουργούν προβλήματα αναφέρει σε ανακοίνωση του Δήμο, απαγορεύοντα την κυκλοφορία οχημάτων αν αυτά δεν φέρουν αλυσίδε και προτρέποντα τον κόσμο να μην κάνει άσκοπε μετακινήσει. Στα άσπρα έχουν τηθεί επίση οι φέρε, το σουφλί, το διδημότυχο, η οριστιάδα, αλλά και τα περισσότερα χωριά του νομού Εύρου.